Όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου, σχετικά με την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, πραγματικά είναι αναγκαίο να συγκεντρωθεί η νομοθεσία. Κανένας δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Έτσι, ώστε να μπορούν να γνωρίζουν όλοι με ασφάλεια αλλά και σχετική ευκολία τι ισχύει κάθε φορά για ένα συγκεκριμένο θέμα που απασχολεί. Ωστόσο, όμως, θέλουμε να θέσουμε τα εξής ζητήματα. Καταρχήν, ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την πανσπερμία των νομοθετικών διατάξεων, όπου είναι δύσκολο ακόμη και για τους ίδιους τους νομικούς να μπορούν να βγάλουν άκρη ώστε να προκύπτει η ανάγκη κωδικοποίησής τους. Είναι ή δεν είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις, οι οποίες με τη συνεχή προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο ευρωενωσιακό δίκαιο, μέσω της διαρκούς ενσωμάτωσης των οδηγιών και αποφάσεων, με τη συστηματική εισαγωγή κάθε φορά εμβόλυμων διατάξεων, τροπολογιών σε άσχετα νομοσχέδια, κατά παράβαση ακόμα και του ίδιου του Συντάγματος, είναι αυτά που προκαλούν αυτή την κατάσταση. Προκάλεσαν και προκαλούν αυτή την κατάσταση. Και η αλήθεια είναι ότι και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία κατηγορούσε την προηγούμενη, με συγχωρείτε, αλλά την έχει ξεπεράσει κατά πολύ στην εφαρμογή αυτής της απαράδεκτης πρακτικής, την οποία τη ζούμε τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο και κυριότερο, κατά τη γνώμη μας, ζήτημα είναι για ποια νομοθεσία μιλάμε, που βέβαια προτείνεται μέσω του νομοσχεδίου να κωδικοποιηθεί. Μιλάμε για μια όλο και πιο περισσότερο αντεργατική, αντιλαϊκή νομοθεσία, για τους εκατοντάδες μνημονιακούς νόμους που ισχύουν, για μια νομοθεσία που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο αυτές τις αντιδραστικές ευρωενωσιακές οδηγίες και αποφάσεις, που παρέχει συνεχώς διευκολύνσεις και προνόμια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και στην πραγματικότητα, η κωδικοποίηση που επιχειρείται αποσκοπεί να συμβάλλει από τη μια μεριά στον πιο συστηματικό κρατικό και κυβερνητικό έλεγχο της εφαρμογής αυτής της αντεργατικής αντιλαϊκής νομοθεσίας, στον εντοπισμό κοινών και αντιφάσεων που πρέπει να καλυφθούν και να επιληθούν, και από την άλλη μεριά, στην εξυπηρέτηση ακριβώς αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, εγχώριων και ξένων, ώστε να είναι πιο σαφές, απλοποιημένο και εύκολα προσβάσιμο σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα μπορούν να λειτουργούν και να πραγματοποιούν τις επενδύσεις για τα κέρδη τους. Αυτό άλλωστε απαιτούσαν και απαιτούν συνεχώς και οι ίδιοι με κάθε ευκαιρία. Δηλαδή ασφαλείς νομικούς κανόνες, άρση κάθε είδους γραφειοκρατικών εμποδίων, απλοποίηση διαδικασιών και άλλα. Και ακριβώς για να εξυπηρετηθούν αυτές οι βασικές στοχεύσεις, προτείνεται με το νομοσχέδιο η ενίσχυση της σύνθεσης και της λειτουργίας, καθώς και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης που ήδη υφίσταται. Αλλά και σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν, κατά τη γνώμη μας, προβληματικές διατάξεις. Όπως για παράδειγμα αυτή το άρθρο 7, που αφορά την αποζημίωση των μελών της, η οποία θα καθορίζεται με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού κατά παρέκκληση κάθε ειδικής διάταξης, ή για παράδειγμα ο σοβαρός ρόλος, όπως αναφέρεται και μέσα, της Επιτροπής Κωδικοποίησης, όχι μόνο θα αφορά την κωδικοποίηση, αλλά όπως φαίνεται στο άρθρο 2, αν θυμάμαι καλά, αλλά και στην αναμόρφωση του δικαίου, η οποία δεν μας αποσαφηνίζεται τι εστί αναμόρφωση του δικαίου. Ένα τρίτο, για παράδειγμα, πρόκειται για ένα όργανο, η ΚΕΚ δηλαδή, με μόνιμο και διαρκή χαρακτήρα, τα μέλη του οποίου θα διορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, εξυπηρετώντας προτεραιότητες δηλαδή της εκάστοτε κυβέρνησης. Και βέβαια, όσον αφορά το δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου, σχετικά με την τροποποίηση της σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με τις συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, επιχειρείται, κατά τη γνώμη μας, από την κυβέρνηση, όπως η ίδια η ΕΔΑ, έχει αναφέρει, με επίγουσα δήλωσή της, μία ευνηδιαστική επέμβαση στη λειτουργία της, η οποία είναι σε αρνητική κατεύθυνση. Συγκεκριμένα το ότι ορίζεται η συμμετοχή σε αυτήν μεγάλου αριθμού μη κυβερνητικών οργανώσεων, η αντίρρηση σε αυτό δεν έγκυται στη συμμετοχή φορέων από ομάδες πληθυσμού. Άλλωστε, ήδη συμμετέχει σε αυτήν εκπρόσωπος στο Ρωμά, αλλά στο δυσανάλογο μεγάλο αριθμό τους
σε σχέση με άλλες ευάλωτες ομάδες, για παράδειγμα ανθρώπων με αναπηρία και άλλα μπορούμε να πούμε, χωρίς όμως καμία συνεννόηση με την ΕΕΔΑ. Και μάλιστα αυτό λίγες μέρες πριν την εκλογή του Προέδρου για την επόμενη περίοδο λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Θα αλλοιωθεί δηλαδή, κατά τη γνώμη μας, με αυτόν τον τρόπο η ισόρροπη συμμετοχή ανάμεσα στους φορείς που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Ενώ αντίστοιχα η υπερβολική αύξησή τους ενδεχομένως να οδηγήσει και σε δυσλειτουργία. Επομένως, εμείς συντασσόμαστε με το αίτημα της ΕΕΔΑ για την απόσυρση των συγκεκριμένων διατάξεων και καλούμε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί σε αυτό. Συνολικά, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.